εκπομπή μας. Καλώς το κορίτσι, γεια σου, καλό μεσημέρι. Γεια σας, δεν σας ακούω, μισό λεπτό. Για βάλε το ακουστικό σου. Τώρα μας ακούς. Ναι, θα μας καλέσετε και εμάς. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, πού να σας καλέσουμε, καλά ήρθατε. Θέλω να μου πάρετε τηλέφωνο. Α, δεν. Εντάξει, δεν μας ακούει. Δεν μας ακούει. Σας ακούω λίγο. Μας ακούει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έλενα μου, είσαι στον αέρα. Καλά είστε. Καλά είμαστε, εσύ. Κι εγώ καλά είμαι. Τέλεια, καλά τέλεια. Λοιπόν, είσαι στον αέρα. Δεν σας βλέπω. Δεν θα μας βλέπεις. Εμείς θα σε βλέπουμε. Εμείς σε βλέπουμε ωραία. Μια χαρά. Εμείς σε βλέπουμε μια χαρά. Εσύ δεν θα μας βλέπεις. Εντάξει. Ωραία. Θες να ξεκινήσουμε λοιπόν. Θέλουμε να μας πεις πώς έγινε η προσέγγιση από το ΡΙΚ και πώς αντέδρασες όταν άκουσες το τραγούδι πρώτη φορά. Αρχικά η δισκογραφική εταιρεία Panic Records μου ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχω με την Κύπρο στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision και ήταν τεράστια τιμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλη την Κύπρο για αυτό το όμορφο νέο που μου δώσατε και με κάνατε πάρα πολύ χαρούμενη ήδη. Όταν άκουσες το τραγούδι, πώς σου φάνηκε? Το τραγούδι δεν μπορώ να πω πολλές λεπτομέρειες, αλλά αλήθεια είναι φανταστικό, έχει πάρα πολύ δυναμικό ρυθμό, αυτό μπορώ να πω μόνο. Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του ΡΙΚ, που επίσης είναι μαζί μου την πρώτη μέρα. Μιλάμε συνέχεια για το πώς θέλουμε να γίνει το ΑΚ, πώς θέλουμε να εμφανιστώ πάνω στη σκηνή και είμαστε συνέχεια σε επικοινωνία και τους ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μου. Έλενα μου, ο κόσμος πώς υποδέχτηκε αυτή την ανακοίνωση? Έχεις πάρει μηνύματα, έχουν αρχίσει να επικοινωνούν μαζί σου? Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο Instagram. Είμαι εδώ με τους συνεργάτες μου, προσπαθούμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Γίνεται ένας χαμός. Νομίζω ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος έτσι έχει χαρεί για αυτή τη συμμετοχή. Ναι. Αυτό βλέπω από τον κόσμο, με μένα. Έχω πάρει πολύ θετικά μηνύματα. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλέ που αποδέχτηκες αυτή την πρόταση. Υπάρχει κάτι που σε αγχώνει σε όλη τη διαδικασία? Έχω τρομερά δημιουργικό άγχος, τρομερό δημιουργικό άγχος. Θέλω να δω πώς θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το ΑΚ. Να είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό, να σας κρατήσει το βλέμμα πάνω στην οθόνη. Και ελπίζω να το ζήσουμε live όλοι εκεί και να περάσω κι εγώ αυτή τη διαδικασία την όμορφη της Eurovision, γιατί για μένα ήταν ένα όνειρο. Παρακολουθούσες γενικά Eurovision, ήσουν φαν? Πολύ, πολύ φαν, ναι, από μικρό παιδί. Και βέβαια, φυσικά μετά τη συμμετοχή της Ελένης Φορέιρα με την Κύπρο, πραγματικά αισθάνθηκα πάρα πολύ τον παλμό. Θα είχε πάει περίφημα και, ξέρετε, θέλω να δώσω το 100% μου. Σου ευχόμαστε λοιπόν να ξεπεράσεις την Ελένη Φουρέιρα και αντιλαμβάνεσαι ότι μία θέση μένει μόνο. Ελπίζω να το πάω φανταστικά. Θα δώσω το καλύτερο με αυτό, να είστε σίγουροι. Υπάρχει κάποια... Πολλά και σε όλη την Κύπρο. Υπάρχει κάποια άλλη συμμετοχή της Κύπρου που έχεις ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια που σου άρεσε εκτός από τη Φουρέιρα? Ναι, βεβαίως. Καλά, έχουμε πάρα πολλές ωραίες συμμετοχές. Θα σου πω, μου άρεσε πολύ και από πιο παλιές μπορώ να σου πω. Ναι, πες μου. Μου άρεσε πολύ και τον One η συμμετοχή με τον Give Me Your Love, ναι. Θυμάστε αυτό το act, το... Γενικώς μου άρεσαν τα act που είχαν πολύ χορό και σε κρατούσαν ευδιάθετο στη σκηνή. Άρα να υποθέσουμε ότι και η φετινή συμμετοχή έτσι θα είναι, με πολύ χορό, πολύ ρυθμό, όπως μας είπες προηγουμένως. Προσπαθώ εγώ τώρα να βγάλω κάτι της. Να λίευσουμε πληροφορίες. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, παιδιά, είναι τόσο δυναμικό το τραγούδι, πραγματικά όσο θα ήθελα να τα δώσω όλα στη σκηνή και αυτό το τραγούδι έχει ακριβώς αυτόν τον παλμό. Θα είναι βοηθήσει... τόσο δυναμικό όσο θα ήθελα εγώ να κάνω κάτι πάνω στη σκηνή τέτοιο. Θα βοηθήσω κι άλλο εγώ λοιπόν. Έλενα μου, καλό μεσημέρι, ο Αλέξανδρος είμαι. Γεια σου, Αλέξανδρε, γεια σου. Θα σε ρωτήσω εγώ τότε, θα χορέψεις με τον LT Apple υπό το φως του φεγγαριού? Ωραία ιδέα. Λοιπόν, οι ιδέες πέφτουν στο τραπέζι, παιδιά, ό,τι θέλετε πείτε μας και τις προτάσεις σας. Τώρα σκεφτόμαστε το πώς θα γίνει, μιλάω με την ομάδα μου καθημερινά. Πολύ ωραία ιδέα. Σε ευχαριστώ, θα την έχουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Σκεφτούμε λοιπόν. Εγώ λέω να υπάρχει και αντίβαρο, να μην είναι μόνο ο El Diablo στη σκηνή, να υπάρχει και ένα αγγελάκι. Μα είναι, είναι η Έλενα το αγγελάκι. Μαρία, εσύ είσαι. Ναι. Λέω να υπάρχει και αντίβαρο. Αντίβαρο να υπάρχει, μην είναι μόνο ο El Diablo στη σκηνή, να είναι και το καλό.
ένα αγγελάκι. Πείτε μου ιδέες. Θέλω πολύ να ακούσω. Να γίνεις εσύ ο αγγελός μας, ο άγγελος της Κύπρου, για να έχουμε και την καλύτερη θέση. Βεβαίως. Εγώ πραγματικά θα δώσω τον καλύτερο μου αυτό. Έλενα μου, ρωτάει και έχω ο κόσμος. Έχω και πολλούς φίλους από την Κύπρο και χαίρομαι πάρα πολύ που θα έρθω και σε εσάς όταν όλα είναι καλά πια και μπορούμε να μετακινηθούμε. Έτσι. Έχεις ξανάρθει στην Κύπρο? Βέβαια, εννοείται. Για πολλές συναυλίες. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συναυλίες. Α, για πες μου. Ξέρεις έχω περάσει φοβερά. Ξέρεις και καθόλου κυπριακά, καμιά λέξη έτσι σου έχει μείνει? Καλά. Καλύτερα να μάθω τώρα πιο καλά, γιατί δεν θέλω να πω τίποτα. Α, σίγουρα θα ξέρεις... Θέλω πάρα πολύ να μάθω. Πάρα πολύ θέλω. Σίγουρα θα ξέρεις κυπριακό φαγητό όμως, ε? Για ποιο? Σίγουρα θα ξέρεις κυπριακό φαγητό, λέω. Για τη Σεφταγιά. Κάτι θα ξέρεις. Έλενα μου, επειδή είμαστε συνδεδεμένοι ζωντανά και με διάφορα site της Eurovision, είμαι συνδεδεμένος με το Eurovision Fan Club, το οποίο έχει να σου κάνει κάποιες ερωτήσεις. Okay. Για αρχή θέλουν να μάθουν αν το μαλλί θα το διατηρήσεις έτσι και στην σκηνή της Eurovision, γιατί σε βλέπουμε στα βίντεο clips ότι αλλάζει συνέχεια look. Λοιπόν, έκανα μια ψηφοφορία εχθές σε σχέση με το fan club μου και όλα τα παιδιά που με παρακολουθούν και οι απόψεις δίστανται, παιδιά, αλλά θα είναι μια έκπληξη στα μαλλιά μου. Mm-hmm. Να ρωτήσουμε πώς αντέδρασε ο Μάικ όταν άκουσε για πρώτη φορά το τραγούδι ή όταν του ανακοίνωσες ότι θα εκπροσωπήσεις την Κύπρο στην Eurovision. Πάρα πολύ χαρούμενος. Με στηρίζει πάντα, οπότε δεν ανησυχώ καθόλου για τον ανθρωπό μου, είναι εκεί για μένα και νιώθω πολύ σιγουριά. Και νιώθω την πατώ στα πόδια μου, μια χαρά. Έλενα, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω... Ο Παντελής είμαι εγώ, γεια σου και από μένα. Γεια σου Παντελή μου, γεια. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν σε αγχώνει λίγο, αν σε ανησυχεί λίγο το νέο δεδομένο που αν υποθέσουμε ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Σε ανησυχεί λίγο όλο αυτό? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα πλέον, λόγω της κατάστασης που ζούμε, αλλά δεν ανησυχώ. Έχω την θετική ενέργεια και ότι όλα θα πάνε καλά και θα γίνει live αυτό το show, όπως πάντα, όπως το έχουμε μάθει ούτως ή άλλως. Και βλέπουμε. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα είμαστε ανοιχτοί και θα το δούμε όλοι live. Τέλεια. Θα μας μιλήσεις λίγο για το story του τραγουδιού σου? El Diablo. Ναι. Είναι ένα, θα σας πω, ένα μυστήριο τραγούδι. Ένα τραγούδι μυστήριο για μένα. Έχει κυμαίνεται σε πολλές καταστάσεις που μπορεί να ζει ένας άνθρωπος και είναι ιδιαίτερο τραγούδι, αυτό μπορώ να πω. Δεν μπορώ να σας πω δυστυχώς ακόμα περισσότερα, δεν μπορώ. Ο στίχος είναι στα αγγλικά, Έλενα μου, έτσι? Ναι, είναι στα αγγλικά. Ο τίτλος μόνο είναι. Ο τίτλος μόνο είναι ισπανικά. Ναι. Ναι. Ακριβώς. Είμαι πάρα πολύ περήφανη επίσης για τους παραγωγούς του τραγουδιού, γιατί πλέον νιώθω ότι... Συνεργάζομαι με άτομα που είναι πολύ καταξιωμένα, επίσης στο εξωτερικό και μπορώ να σας ονομάσω. Ένας από τους παραγωγούς μου είναι ο Thomas Stengard, που έχει γράψει το Only Teardrops με την συμμετοχή της Δανίας και νίκησε κιόλας εκείνο το τελικό, το 2013 αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Νιώθω πολύ ασφάλεια που ένας τέτοιος παραγωγός συμμετέχει στο δικό μου τραγούδι για τη φετινή Eurovision και είναι πολύ σημαντικό για μένα. Όπως επίσης και ο Jimmy Joker, ο οποίος έχει γράψει τραγούδια και στη Lady Gaga αλλά και στους One Direction. Ακριβώς. Δηλαδή καταλαβαίνω το πόσο δυνατά άτομα έχω μέσα στην ομάδα μου, οπότε αυτό με κάνει να νιώθω ακόμα πιο ασφάλεια και να θέλω να τα πάω καλύτερα. Τέλεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχεις μια καλή ομάδα που σε στηρίζει, που ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει και εσύ από εκεί και πέρα να αφαιθείς, να νιώσεις υπέροχα και να δώσεις, να δείξεις το ταλέντο σου, Έλενα μου. Θέλω πάρα πολύ τη θετική σας ενέργεια και διάθεση, την έχω ανάγκη, γιατί
όλο αυτό το περάσουμε μαζί και είμαι πολύ περήφανη που θα συμμετέχουμε με την Κύπρο μας. Την έχεις, η Κύπρος είναι μαζί σου. Είμαστε όλοι πάρα πολύ θετικοί. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να διεξαχθεί και κανονικά ο διαγωνισμός, γιατί αυτό. Ο κόσμος το χρειάζεται. Χρειάζεται να περάσει αυτό. Όμορφα, να ξεχαστεί, να ξεπεράσει επιτέλους όλο αυτό που έχει προκαλέσει η πανδημία. Οπότε όλοι μαζί σου είμαστε. Θα χαρώ πολύ να το περάσω κι εγώ αυτό μαζί σας σε μια στιγμή που όλα θα είναι καλά και θα πούμε live on stage. Ελένα, μου έχεις μιλήσει και με παλαιότερους εκπροσώπους της Κύπρου ή της Ελλάδας στον διαγωνισμό σου. Έδωσαν κάποια συμβουλή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πραγματικά είμαι σε τόσο συχνή επικοινωνία με την ομάδα του ΡΙΚ. Είμαστε στο WhatsApp συνέχεια, στέλνουν ιδέες, τα παιδιά είναι μαζί μου. Νιώθω τέλεια γι' αυτό. Είμαστε μια παρέα πια. Δηλαδή, είμαστε σε 4 μέρες. Έχω αισθανθεί ότι θα τα πάμε πάρα πάρα πολύ καλά αυτό. Θα τα πάμε. Εγώ έχω να σου πω ότι το τραγούδι είναι σούπερ. Μην ρωτήσεις περισσότερα. Είναι σούπερ. Ωραία. Εμείς οι δύο ξέρετε λοιπόν. Εμείς οι δύο ξέρουμε. Inside πληροφορίες. Θα μάθουμε και εμείς σύντομα. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα μας. Ανυπομονώ να σας δω και από κοντά. Και εμείς πάρα πολύ περιμένουμε. Μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε σύντομα. Φιλιά πολλά. Καλές επιτυχίες. Είμαστε μαζί σου. Πολύ. Φιλιά στην Κύπρο. Καλή συνέχεια. Τι λίγο κορίτσι. Ναι, ναι, ναι. Υπέροχη.